Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πολύ καλή και δημιουργική εβδομάδα σε όλους. Παρακολουθείτε το αναλυτικό κεντρικό δελτίο καιρού εδώ από την συχνότητα της ΕΡΤ, Τίμος Άκης, Αρναούτο Λουκέ. Έντονο μεν, πρόσκαιρο όμως, δεν θα είναι το κύμα ζέστης των επομένων 24 έως και 48 ωρών, κυρίως από την Τετάρτη και μετά αναμένεται σταδιακή πτώση θερμοκρασίας πρώτα από την Βόρεια Ελλάδα και αργότερα και στην Νότια Ελλάδα. Αλλά αυτή η πτώση θερμοκρασίας από τα μέσα της εβδομάδας θα συνδυαστεί και με δυνατές καταιγίδες. Λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια του δελτίου καιρού. Μείνετε λοιπόν μαζί μας. Έχουμε πολλά πράγματα να δείξουμε και να πούμε για την όλη εξέλιξη του καιρού μέχρι και τα τέλη της εβδομάδας. Δείτε τώρα, ήδη από σήμερα πάντως ο υδράγυρος χτύπησε κόκκινο σε αρκετές περιοχές της ευπαθής λεγόμενες στη ζέστη, όπως στη Λάρισα, η οποία πήρε και το μετάλλιο ζέστης σήμερα. Είχαμε 38 βαθμούς Κελσίου εκεί. Η Λαμία είχε 37, η Ελευσίνα 36, Σέρες 35, Μήλος, Θεσσαλονίκη και Ζάκυνθος είχαμε το μεσημέρι εκεί 34 βαθμούς Κελσίου. Αργά το μεσημέρι και αρκετή ζέστη και σε αυτές τις περιοχές. Τώρα, για να δούμε από ψηλά πώς κύλησε η σημερινή ημέρα. Θα δείτε ότι είχαμε λιακάδα στην χώρα μας, εν αντιθέσει με την υπόλοιπη κεντρική και βόρεια Ευρώπη, όπου έχουμε μπόρες, βροχές και καταιγίδες. Θερμές αέριες μάζες θα μας επισκεφθούν και αύριο. Η Σαχάρα θα μας στείλει τα θερμά της, πολύ θερμά της φυλιά. Βλέπετε όμως και κάποιες ασταθείς αέριες μάζες εδώ στα βόρεια-ανατολικά με τη μορφή βροχών και καταιγίδων που υποδηλώνονται από τις γκρι και τις μπλε αποχρώσεις. Τώρα, αυτή η αστάθεια στα Βαλκάνια θα επηρεάσει το βόρειο-ανατολικό κομμάτι της χώρας μας. Και όταν έχουμε πολύ ζέστη σε αρκετές περιοχές της υπόλοιπης χώρας, όταν δηλαδή πολύ θερμές αέριες μάζες βορειοαφρικάνικης προέλευσης συναντούν πιο ασταθείς μάζες, λίγο πιο βόρεια, τότε αυτό το κοκτέιλ μπορεί και δίνει κάποιες καταιγίδες που δεν αποκλείεται να έχουν και έντονο χαρακτήρα. Θα δούμε σε λίγο την εξέλιξη, ξεκινώντας όμως από τις πρωινές ώρες της Τρίτης. Θα χωρίζουμε στην ΕΡΤ την ημέρα σε τρία μετεοτμήματα, κυρίες και κύριοι, για την καλύτερη κατανόηση από εσάς της όλης μετεοεξέλιξης της επόμενης ημέρας. Και βλέπουμε τις πρωινές προμεσημβρινές ώρες ότι θα ξεκινήσουμε με πάρα πολύ καλές καιρικές συνθήκες σχεδόν σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πιο βόρεια, στα ελληνοβουλγαρικά και ελληνοσκοπιανά σύνορα, θα υπάρχουν κάποιες συννεφιές που κυρίως στις ορεινότερες αρχικά περιοχές, στα σύνορα με τη Βουλγαρία και την Τουρκία, αλλά και στον Εύρο, δεν αποκλείεται το πρωί κιόλας στο πέρασμά τους να αφήσουν κάποια παροδική βροχή με τη μορφή μπόρας. Δείτε όμως την όλη εξέλιξη. Και ενώ στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια και πολύ ζέστη, στην υπηρετική χώρα θα βγάλει κάποια συννεφάκια, κυρίως στις σημερινές ορεινές περιοχές που θα δούμε στην κεντρική Μακεδονία, ίσως αφήσουν κάποια τοπικά φαινόμενα με τη μορφή μπόρας και καταιγίδας. Δείτε τώρα εδώ. Στο ανατολικό κομμάτι της Μακεδονίας, κυρίως από το ονομό Καβάλας Δράμας, αλλά κυρίως στην Θράκη και πιθανώς στα νησιά του Θρακικού, από την Θάσο, Σαμοθράκη, πιθανώς και στην Λίμνο, ο καιρός θα καταστεί άστατος προς το μεσημέρι έως και τις πρώτες απογευματινές ώρες. Από την Βουλγαρία κυρίως θα έρχονται καταιγίδες που στο διάβα τους δεν αποκλείεται να φέρουν μαζί και ισχυρό άνεμο ή και χαλάζι και πολύ πολύ δυνατά και συχνά αστραπόβροντα. Δείξτε λίγο προσοχή εκεί, όπως βλέπετε με το σήμα προειδοποίησης. Τώρα, όσον αφορά στην εξέλιξη για το απόγευμα αργά και μετέπειτα μέχρι και το βράδυ, θα δείτε ότι ο καιρός θα έχει βελτιωθεί στα βόρεια-ανατολικά. Θα παραμείνει πολύ καλό στην υπόλοιπη χώρα με ξαστεριά. Στα βόρεια-ανατολικά κάποιες λίγες συννεφιές ίσως επιμείνουν μέχρι και τις πρώτες βραδινές ώρες. Οι άνεμοι τώρα, οι βορειοδυτικοί, θα βοηθήσουν στο να διατηρηθεί η σχετική υγρασία σε χαμηλά επίπεδα. Σημαντικός παράγοντας ώστε να μην αισθανόμαστε έντονη τη δυσφορία με υψηλές θερμοκρασίες. Θα δείτε ότι οι βορειοδυτικοί άνεμοι και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 3 με 4 τοπικά και τα 5 μποφόρ στην αρχή της. Μετά το μεσημέρι δεν αποκλείονται και εξάρια στις νοτιότερες περιοχές του Ιωνίου αλλά και του Αιγαίου Πελάγους και θα διατηρηθεί η κατάσταση μέχρι και τις βραδινές ώρες. Τώρα στα βόρεια-ανατολικά, επαναλαμβάνω, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, κατά τη διάρκεια των καταιγίδων οι άνεμοι μπορεί και να ξεπεράσουν τα 7 με 8 μποφόρ όταν συνοδεύονται από αυτές τις μπόρες και τις καταιγίδες. Πάμε να δούμε τώρα τη θερμοκρασία νωρίς το πρωί. Βλέπετε ότι ευτυχώς μέσα στη νύχτα και νωρίς το πρωί η θερμοκρασία θα πέφτει και κάτω από τους 20 βαθμούς. Αυτό δεν ισχύει όμως για τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Ισχύει για τις υπόλοιπες υπηρετικές περιοχές. Βλέπετε ακόμα και στις ορεινές περιοχές, κυρίως στις ορεινές περιοχές, θα έχουμε και 14 έως και 15 βαθμούς Κελσίου. Στα υπόλοιπα υπηρετικά όχι κάτω από 16 με 20 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά όχι κάτω από 19 με 20 έως και 22 βαθμούς. Στις νοτιοανατολικές νησιωτικές περιοχές θα είναι ζεστή κατά τόπους και αρκετά πολύ ζεστή η ερχόμενη νύχτα. Το μεσημέρι τώρα, αύριο Τρίτη, θα έχουμε θερμοκρασία
σημαντικές διαφορές. Οι κάτοικοι της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης δεν νομίζω ότι θα αντιληφθούν πολύ αυτό το κύμα ζέστης που θα νιώσουμε στην υπόλοιπη χώρα. Και βλέπετε ότι κυρίως από την Καβάλα, Δράμα μέχρι και τον Εύρο, ο υδράγειος δεν φαίνεται να ξεπερνά τους 29 βαθμούς Κελσίου. Και μάλιστα με τις καταιγίδες ίσως ψυχράνει λίγο. Στις ορεινότερες περιοχές δεν φαίνεται να έχουμε πάνω από 24 με 25 μόλις βαθμούς Κελσίου. Λίγα χιλιόμετρα μόνο πιο δυτικά, δείτε. Όπου θα έχουμε μόνο ηλιοφάνεια και λίγα σύννεφα και ένα ασθενές βορειοδυτικό ρεύμα, στην κεντρική Μακεδονία θα πιάσουμε και 35 βαθμούς Κελσίου. Και στις ορεινότερες υπόλοιπες περιοχές θα πρέπει να αναμένουμε 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. 34 στα δυτικά, 37 με 38 βαθμούς στα κεντροανατολικά υπηρετικά από την Ανατολική Θεσσαλία μέχρι και την Ανατολική Πελοπόννησο, τοπικά ίσως και λίγο πιο ψηλά. Στο Αιγαίο στους 30 βαθμούς στα βόρεια με 34 βαθμούς στις νοτιοανατολικές νησιωτικές περιοχές. Πάμε τώρα να ρίξουμε μια αναλυτική ματιά στον καιρό της Αττικής. Πάρα πολύ καλός φυσικά, με ηλιοφάνεια και πολύ ζέστη. Λίγα σύννεφα τοπικά αυξημένα μόνο στα βόρεια, ορεινά τμήματα του νομού, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες. Το βράδυ ξαστεριά. Ένα βορειοδυτικό ρεύμα θα έχουμε στα βορειοδυτικά στα 3 με 4 μποφόρ, δυτικό νοτιοδυτικό ρεύμα στην υπόλοιπη Αττική επίσης περίπου με την ίδια ένταση. Χαμηλή σχετική υγρασία, όχι κάτω από 23 με 24 όμως βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της νύχτας στο κέντρο της Αθήνας. Το μεσημέρι θα πιάσουμε και 37. Τοπικά ίσως και 38 βαθμοί Κελσίου δεν αποκλείονται στο λεκανοπέδιο. Πάμε τώρα στην κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη. Και εδώ βλέπετε, θαυμάσιος καιρός και πολύ ζεστός, με ηλιοφάνεια τις μεσημβρινές ώρες μέχρι και νωρίς το απόγευμα. Κάποια σύννεφα θα σχηματιστούν στην κεντρική Μακεδονία, κυρίες και κύριοι. Στις ορεινότερες περιοχές, κυρίως της Πέλλας και της Σημαθίας, ίσως και της Πιερίας, αλλά και στα ορεινότερα τμήματα τα ανατολικά του νομού Θεσσαλονίκης, ίσως βγάλει κάποια μπόρεη και τοπική καταιγίδα μικρής διάρκειας τις θερμές, επαναλαμβάνω, ώρες της ημέρας. Αλλά προς το βράδυ θα πρέπει να έχουν σταματήσει και αυτά τα φαινόμενα και το βράδυ θα έχουμε ξαστεριά και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας. Θα έχουμε έναν βαρδαράκο, ο οποίος θα είναι αρκετά ζεστός. Αυτό ισχύει και για την πόλη Θεσσαλονίκης. Θα φτάνει τα 3 με 4, προς κυρίως και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία και στην πόλη Θεσσαλονίκης, όχι κάτω από 21 με 22 βαθμούς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μέσα στη νύχτα και νωρίς το πρωί, θα πρέπει να πιάσουμε τη βοήθεια αυτού του βαρδαράκου του αρκετά ως πολύ θερμού. 35, δεν αποκλείονται και 36 κατά τόπους αύριο αργά το μεσημέρι. Με χαμηλή όμως η σχετική υγρασία θα είναι ξηρή, όπως λέμε, η ζέστη και στην Θεσσαλονίκη όπως και στην Αθήνα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην μετεοπορία μας, κυρίες και κύριοι, για τις επόμενες ημέρες. Αλλάζει πολύ ο καιρός στην Βόρεια Ελλάδα την Τετάρτη και κυρίως προς το μεσημέρι και μετά. Γιατί το λέω και το τονίζω και το επαναλαμβάνω αυτό? Γιατί δείτε τώρα, αναμένεται μια ατμοσφαιρική διαταραχή από την κεντρική Ευρώπη να κινηθεί νοτιοανατολικότερα. Από τη Θεσσαλία κυρίως, τη νότια, στερεά Πελοπόννησο και στο Αιγαίο, καιρός και την Τετάρτη θα είναι θαυμάσιος και αρκετά πολύ ζεστός. Τώρα το πρόβλημα, το λέω πρόβλημα, γιατί θα υπάρξει στα βόρεια, από την Θεσσαλία την βόρεια, πιθανώς Ήπειρο, κυρίως όμως Μακεδονία και Θράκη. Δείτε εδώ τους γκρι και τους μπλε χρωματισμούς που υποδηλώνουν μπόρες και καταιγίδες. Αυτές οι καταιγίδες, καθώς θα κατεβαίνουν από τα Βαλκάνια και θα συναντήσουν αυτή την ζέστη την υπάρχουσα πάνω από την Ελλάδα, δεν αποκλείεται. Θα συνοδεύονται και πάλι από ισχυρούς ανέμους, πολύ δυνατά στραπόβροντα, μπουρίνια δηλαδή, ή και από χαλαζοπτώσεις και πολύ νερό κατά τόπους. Θα έχουμε φυσικά λεπτομέρειες και αύριο εδώ στην ΕΡΤ. Στην υπόλοιπη χώρα και την Τετάρτη, λοιπόν, πολύ καλός ο καιρός. Βλέπετε στην Αττική θα έχουμε λιακάδα την Τετάρτη. Άστατο καιρό όμως στη Θεσσαλονίκη προς το απόγευμα και το βράδυ. Οι άνεμοι δεν φαίνεται να ενισχύονται σημαντικά. Θα πρέπει να ενισχυθούν όμως μέσα στην νύχτα της Τετάρτης, αρκετά στην Βόρεια Ελλάδα, συνοδεία αυτών των καταιγίδων, και η θερμοκρασία την Τετάρτη το μεσημέρι. Και πάλι θα προλάβει ο υδράγειρος πριν την έλευση των καταιγίδων στην Βόρεια Ελλάδα να φτάσει και τους 33 βαθμούς. Στα υπόλοιπα τμήματα δεν αποκλείεται να έχουμε και 36. Γενικά όμως κάθε ώρα προς το τέλος Τετάρτης θα δροσίζει όλο ένα και περισσότερο. Και πάμε τώρα στην Πέμπτη. Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία θέλουν όλο αυτό τον άστατο καιρό που θα επικρατήσει στην Βόρεια Ελλάδα και στα υπόλοιπα Βαλκάνια να κατεβαίνει και λίγο πιο νότια. Μέχρι και το μεσημέρι και το απόγευμα θα πρέπει να έχουμε δυνατές βροχές, πολύ άστατο καιρό και καταιγίδες κατά διαστήματα στις περισσότερες κεντρικές και βόρειες, όχι μόνο υπηρετικές περιοχές, αλλά και παράκτιες και νησιωτικές. Πρόσοχη λοιπόν, επαναλαμβάνω, θα έχουμε και νεότερα στοιχεία και αύριο εδώ στην ΕΡΤ, πολύ πιο νότια.
Ο καιρός θα κρατηθεί καλός μέχρι και το απόγευμα, αλλά βλέπετε μέχρι και το απόγευμα προς το βράδυ της Πέμπτης θα πρέπει να επηρεαστεί και Αττική από πιθανές ισχυρές μπόρες ή και καταιγίδες. Η άνεμη βορειοδυτική στα 4 με 5, τοπικά έως και 6 μποφόρ και η θερμοκρασία την Πέμπτη θα πέσει αισθητά. Από βορρά προς νότο βλέπετε το πολύ 23 βαθμούς στα βορειοανατολικά, 26 στα βόρεια, 23 μόλις βαθμούς στα ορεινά κατά μέσο όρο, 27 με 28 βαθμούς στα κεντρικά. Μόνο στα πολύ νότια τμήματα της Πελοποννήσου και ανατολικά, αλλά και στην Κρήτη θα προλάβει ο υδράγυρος να φτάσει και τους 30 με 30. Έναν βαθμού Κελσίου αργά το μεσημέρι της Πέμπτης. Πάμε στην Παρασκευή, όπου άστατος καιρός σχεδόν τέλη Ιουνίου θα διατηρηθεί στην χώρα μας και κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια τμήματα. Δεν αποκλείεται κάποιες μπόρες και καταιγίδες να φτάσουν μέχρι και την Κρήτη, κυρίες και κύριοι, την Παρασκευή το απόγευμα προς το βράδυ. Καλύτερος ο καιρός στα δυτικά, με περισσότερες ώρες ηλιοφάνειας. Βλέπετε και πάλι μπόρες και καταιγίδες στις περισσότερες ηπειρωτικές και όχι μόνο περιοχές της χώρας. Με έναν βοριά ο οποίος θα φτάσει τα 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία σε μάλλον ψυχρά για την περίοδο που διανύουμε επίπεδα. Δεν θα έχουμε πάνω από 25 με 27 βαθμούς στα βόρεια και 29 με 30 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα. Όχι τόσο ψυχρά στην Νότια Ελλάδα. Γενικά η ψύχρα θα είναι πιο αισθητή στην ορεινή και στην υπόλοιπη κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Μια πολύ γρήγορη ματιά στην τάση του καιρού για το Σάββατο. Δείχνει ο καιρός να παραμένει άστατος, αλλά οι ώρες ηλιοφάνειας θα γίνουν περισσότερες. Οι μπόρες και οι καταιγίδες θα τοπίζονται μόνο στα ημιωρινά ορεινά τμήματα το μεσημέρι και το απόγευμα και τα διαστήματα με ηλιοφάνεια θα μεγαλώσουν στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές εκεί όπως μας ενδιαφέρει για το μπάνιο του Σαββατοκύριακου. Και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει κάποια μικρή άνοδο συγκριτικά με τις ημέρες από την Τετάρτη μέχρι περίπου και την Παρασκευή. Το Σάββατο θα ζεστάνει λίγο σε όλη την Ελλάδα. Αυτά κυρίες και κύριοι όσον αφορά στην εξέλιξη του καιρού μέχρι και τα τέλη της εβδομάδας. Την Κυριακή φαίνεται να είναι λίγο καλύτερος ο καιρός και την επόμενη εβδομάδα να βελτιώνεται αρκετά, αλλά δεν φαίνεται να έχουμε κάποια ιδιαίτερα μεγάλη άνοδο του υδραργύρου. Η θερμοκρασία θα επανέλθει σε φυσιολογικά για την περίοδο που διανύουμε επίπεδα. Σας περιμένουμε όμως και αύριο εδώ στην ΕΡΤ για περισσότερες λεπτομέρειες και φυσικά για να μην χάνετε τον καιρό σας. Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι.